σε βάρος του προσωπικού δουλειού του Ρούντι. Σε βάρος δηλαδή του Μάντζαρη στα 10-15 δευτερόλεπτα. Κλέψιμο από τον Ολυμπιακό. Σε αυτή την άμυνα τον ένιωσε τον Ολυμπιακό Ρεάλ. Καλάθι δύο πόντων από τον Παπαπέτρου. Βλέπετε το replay, ο Ντάμστον κάρφωσε την μπάλα μετά το επιθετικό rebound και το πανηγύρισε δεόντως. Στην άλλη άκρη μια καταπληκτική άμυνα. Αυτή είναι μια... σαν μια μηχανή, ξέρεις, είναι η ίδια ομάδα από πέρσι. Ένα στυλ παιχνιδιού, μια φιλοσοφία. Τρίποντο του Πέρκουι. Ίδια με πέρσι, αλλά καλύτερη. Έτσι. Καλύτερη, πιο όρημη και με τις προσθήκες του Μπουρούση και του Μικρή τους δέσανε εκεί που είχαν και την τρύπα του μεγάλη. Δηλαδή δεν είναι έτσι... Πολύ καλή άμυνα του Collins. Φοβερό κλέψιμο του Collins. Αμερικάνικο που λέει ο λόγος. Και ο Πέτουεϊ παίρνει μαζί του τον Μπουρούση. Του λέει και μια κουβετούλα. Δεν πειράζει. Έτσι θα παιχθεί το παιχνίδι. Ο Μπουρούση σπέβδει να παίξει το δικό του ρόλο σε αυτό το καυγά. Πάνε και από προχτές ότι δεν έχει σκοπό για να πει τίποτα να παίζει κάτω. Μέρος τακτικής προφανώς και αυτό. Ξανά η φάση. Να δούμε για αν ο Collins αποδειχθεί αυτό που είπες και πριν. Ένας X-Factor, δηλαδή ένας παίκτης που δεν τον περιμένεις για να σου δώσει λύσεις και στην άμυνα. Ο Ντάμστον ζητάει την μπάλα για να παίξει με τον Μίροτιτς. Εν τέλει θα στάρει ο Πέτουεϊ. 49-40. Ολυμπιακό. Θυμπήκε η διαφορά, έπεσε στους 7. Ο Μάντζαρης έχει 4 assist. Μίροτιτς με τον Πέτουεϊ, όχι κακό σουτ και καλή άμυνα. Πολύ καλή άμυνα του Πέτουεϊ. Η κίνηση που έχει ουσιαστικά στο μισό γήπεδο είναι από τα pick and roll. Τα σουτ, τα κοψίματα. Πέτουεϊ για 3. Ένα σουτ.